Θα μπορούσε η κυβέρνηση να δώσει πληροφορίες και να προλάβει και την παραπληροφόρηση που, δόξα τω Θεώ, μια χαρά πήγε, τις διαστρεβλώσεις και φυσικά την τουρκική προπαγάνδα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ της πραγματικότητας που επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και του εθνικού μας ένοπλες δυνάμεις και στην πραγματικότητα που επικρατεί στο γυάλινο κόσμο των πολιτικών των δύο τελευταίων κυβερνήσεων και ίσως και των πέντε τελευταίων κυβερνήσεων. Δεν γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει. Υπάρχει απόσταση. Και επαφύνονται σε διάφορους, οι οποίοι μπορεί πριν 20 και 30 χρόνια να ήταν καλοί στη δουλειά τους, αλλά δεν έχουν ιδέα το τι γίνεται τώρα. Και γι' αυτό και οι πληροφορίες που είδατε, ειδικά την πρώτη μέρα και αφορούσαν στο επεισόδιο, ήταν από αντικρουόμενες έως τρελές. Δηλαδή έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κανένας δεν έκανε τον κόπο να ψαχτεί και να δει καταρχάς πού συνέβη αυτό το συμβάν. Και υπήρχε σωρία δημοσιεύσεων, τα οποία έλεγαν ότι το συμβάν έγινε εκεί που βρισκόταν το Roots Race. Αυτό αποφάσισες να γράψεις ένα άρθρο το οποίο χτύπησε κόκκινο στο SL Press, ναι, και να αναφερθεί στο γεγονός. Ναι, και γι' αυτό ενδιαφέρθηκαν και μεγάλα ευρωπαϊκά κανάλια. Διότι περιγράφει την πρώτη ναυμαχία στην περιοχή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κάνεις λόγο για ναυμαχία. Και πρόκειται για ναυμαχία. Τι επακούμβηση και ιστορίες τέτοιες μας λέγανε. Ενόχλησε όμως αρκετούς. Δεν ήθελα, κυρία Μποτίτση, να γράψω. Διότι ξέρετε ότι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, καταφέρουμε κατά στελεχών του πολεμικού ναυτικού, των τριών κλάδων, των τεσσάρων κλάδων της στρατεύματος, κατά ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, σπάνια αποφεύγω να γράψω. Το ότι δεν γράφουμε όμως δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε. Αλλά όταν βλέπω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία πιθανόν να έμπλεκαν όχι μόνο ανθρώπους του στρατεύματος, αλλά και τη χώρα ολόκληρη, την ίδια, αποφάσισε ότι πρέπει να γράψουμε. Δεν ήταν, δηλαδή, όλη η Ελλάδα νόμιζε πριν την ανάρτηση του άρθρου στο SL Press ότι αυτό είχε σχέση με το Roots Race και ήταν κάτι που έγινε κοντά στο Roots Race. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Τις πρώτες ώρες, ναι. Το Roots Race βρισκόταν 100-120 μίλια νότια του Καστελορίζου και την προηγούμενη μέρα το Λίμνος ήταν backup ship λόγω του ότι ο οπλισμός του μπορεί να υποστηρίξει, ας πούμε, άλλα πλοία από πολύ μακριά. Βρισκόταν πίσω από τη Ρόδο. Ναι. Και αυτό το πρωινό ξεκίνησε, πήγε κοντά στο Καστελόριζο, πέρασε το Καστελόριζο, ήτανε μόνο του, ταξίδευε μόνο του το πλοίο και πέρασε δίπλα από τον τουρκικό στόλο, στο Λίσκο μάλλον, πέντε πλοία τα οποία είχαν εγκλωβίσει στο Καστελόριζο και κάνουν εικονικές βολές. Που αυτό για μένα είναι το πιο άσχημο από όλα που παραδέχονται και οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας δεν μιλάνε εκεί πέρα. Από πού και ως πού εικονικές βολές σε ένα νησί που είναι το ακροτελεύτιο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό και μόνο έπρεπε να έχει ξεσηκώσει το σύμπαν και αυτό πρέπει να βάλουν και την προηγούμενη σας ερώτηση τώρα που θα πάνε να συναντηθούν. Εικονικές βολές σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είμαστε με τα καλά μας και το περνάμε όλοι στον ντούκου. Το πλοίο μας, για να επανέλθω, η φρεγάτα Λίμνος, έκανε ένα πλού και προχωρούσε με μικρή ταχύτητα. Όταν το προσέγγισε το καμάρι των Τούρκων, με τον καλύτερο κυβερνήτη του Σαοπανό, προσωπικό φίλο της Εμινέ, γι' αυτό και ρίχνω σπόντες συνεχώς μέσα στη σελίδα μου στο Facebook, η ναυαρχίδα τους, που ήταν η τελευταία που ναυπηγήσανε στα ναυπηγεία, στο Kemal Reis. Λοιπόν, πολύ πιο νεότευτο πλοίο από το δικό μας. Το δικό μας είναι το 82, αν δεν απατάει η μνήμη μου, και αυτό είναι 2010-2008, πότε είναι. Πολύ πιο νεότερο καράβι. Ο καπετάνιος ο Τούρκος ήθελε αρχικά να τρομοκρατήσει τον Έλληνα και να επαναληφθεί 40 μίλια από το Καστελόριζο, επαναλαμβάνω, πολύ μακριά από το Roots Race, να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει, αν θυμάστε, με το Γάβδος, ναι, ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο είναι άοπλο, το χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας έδωσε ένα σκάφος για περιπολίες, το οποίο δεν έχει ούτε ένα κανόνι επάνω, ούτε ένα πολυβόλο δεν έχει. Τίποτα. Που θυμάστε ότι πήγε βράδυ να το εμβολήσει και τελευταία στιγμή με μια αριστοτεχνική μανούβρα απέφυγε ο δικός μας ο κυβερνήτης στα χειρότερα, χτύπησε βέβαια, αλλά με πολύ λίγες ζημιές. Απόλυτες, ναι. Πήγε να κάνει το ίδιο και σημειώνω, γιατί κάποιοι δεν το κατάλαβαν, ότι έγιναν δύο επιθέσεις, προσπάθειες επιθέσεις από τον Τούρκο. Η μία από αριστερά, την οποία την είχαν δει
πάνω στην φρεγάτα, την υποψιαστήκανε την κίνησή του και προφανώς ο Τούρκος πήρε εντολή, βάρεσέ τον ή βούλιαξέ τον. Πήγε από αριστερά. Το κατάλαβε ο καπετάνιος, δίνει εντολή πίσω, full πίσω ολοταχώς. Το καράβι υπάκουσε, έκανε και πέρασε από μπροστά του η τουρκική φρεγάτα και ο Τούρκος δεν σταμάτησε εκεί, παρά έκανε μία στροφή προς τα δεξιά και πήγε να βαρέσει από την άλλη πλευρά, την πρώτη φορά από αριστερά και την δεύτερη φορά από δεξιά, την ελληνική φρεγάτα, η οποία έκοψε προς τα δεξιά, πρόλαβε τον Τούρκο, έδωσε full προς ολοταχώς, που αποτελεί μια μανούβρα. Τέτοια καράβια είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κάνουν σε δεκαετία του 80. Τα σημερινά, ναι, μπορούν, έχουν αυτές τις δυνατότητες. Τα παλιά, πάρα πολύ δύσκολα. Και αντί για τη δεύτερη φορά να καταφέρει να το χτυπήσει, του πήρε την κλίση προς τα δεξιά ο δικός μας ο καπετάνιος και τον εκάρφωσε στο midship, δηλαδή στο μέσο του καραβιού, εκεί που είναι το hangar, δηλαδή το υπόστεγο του ελικοπτέρου, και άνοιξε μία τρύπα από την οποία χωράει να περάσει ελέφαντας. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Το κόστος διάβαζα ότι είναι τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο, κυρία Δαλή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνήτης, ο καπετάνιος, αντέδρασε και με απίστευτο επαγγελματισμό και με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι καπετάνοι. Ακούστε με, εγώ είμαι γιος εγγονός και δυσέγγονος καπετανέων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν υπάρχουν τέτοιοι καπετάνοι, κυρία Μποτίτση. Άρα θα περιμένατε έτσι τα συγχαρητήρια από επίσημα χείλη προς τον καπετάνιο. Εγώ περιμένω, όχι τώρα. Σας απογοήτευσε αυτό? Περιμένω, όχι τώρα, που ακόμα μέχρι 23 του μηνός, από ό,τι έχουν δηλώσει οι άλλοι, κάτω θα είναι συνέχεια το ορίστρες και αυτά. Εγώ περιμένω όταν τελειώσει αυτό, ο καπετάνιος και όσοι ήταν επάνω στο κατάστρωμα εκείνη τη στιγμή να παραμεσημοφορηθούν. Ναι, γιατί μάθαμε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ωστόσο δεν είναι... Άκουσε, 20 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, να μην υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης, να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην υπάρχει τίποτα εδώ. Αλλά σε 20 χρόνια από σήμερα μπορεί να έχουν ξεχαστεί όλοι αυτοί. Αυτό που έκανε όμως ο αντιπλήρχος της φρεγάτας Λίμνος θα το θυμόμαστε για αιώνες. Διότι ήταν μια μανούβρα που μόνο ένας Έλληνας καπετάνιος μπορεί να την εκτελέσει. Ας τα ξεχάσουν λοιπόν όλα αυτά. Τώρα, από ό,τι συνειδητοποίησα μετά, όπου παρουσίασε και τις ζημιές της Kemal Reis, στην αρχή θυμάστε, λέγανε ότι ήταν καμιά πακούμβηση, ένα γδαρσηματάκι και αυτά. Πακούμβηση, αυτό ήταν. Ναι, ο καπετάνιος της τουρκικής, προφανώς για να περάσει, πήρε διαταγές για να περάσει επικοινωνιακά, τι έγινε, έκανε την εξής, υπέρτατη βλακεία. Για να παλαστάρει το πλοίο, γέμισε τα έρμα νερό και ταξίδεψε πάρα πολλά μιλιά γεμάτος νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δομική ευστάθεια του πλοίου, πέραν της ζημιάς που υπέστη μέσα, να σας το πω, τα δοκάρια, τα steel blocks δηλαδή, αυτά που λένε οι ναυπηγοί, να υπάρξει πλέον και μια δομικό πρόβλημα στην ευστάθεια του πλοίου. Υπάρχει και αξονικό πλέον πρόβλημα στο καράβι και το ότι είχε και ταξίδευσε τόσα πολλά νερά πίσω, οι ειδικοί με τους οποίους μίλησα μαζί τους λένε ότι είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να είναι ευθυγραμμισμένες οι πρίμοι με την πλώρη. Αλλού είναι η πρίμη και αλλού είναι η πλώρη. Και κανονικά το πλοίο, περιγράφω όλες τις ζημιές που έχει υποστεί σε συνεργασία με κάποιους ναυπηγούς, τα έβγαλα από το μυαλό μου αυτό, αυτά. Επειδή το πλοίο έχει μια τρύπα, το δικό μας έχει εισχωρήσει 2,5 έως 3 μέτρα μέσα στο κουφάρι, μέσα στο κήτος του καραβιού. Κανονικά, αν ήταν άλλο πλοίο, κυρία Μποτίτση, οι Τούρκοι θα το είχαν παροπλήσει. Λόγω του ότι θα το είχαν πάει για παλιοσίδερα. Το πλοίο είναι total loss, όπως λένε οι ναυπηγοί. Επειδή όμως είναι η φρεγάτα τους, η ναυαρχίδα τους αυτή τη στιγμή, για λόγους γοήτρους, πάση θυσία και με κάθε κόστος, θα προσπαθήσουν να το ξαναφτιάξουν και να το βγάλουν έξω. Ναι, πάντως, αλλά προσέξτε, θέλω να δω τι θα πούν τώρα οι δικοί μας, οι οποίοι προσπαθούν με εθνικά θέματα και τέτοιες επιτυχίες να κάνουν αντιπολίτευση. Όταν θα χρειαστεί, γιατί έστω και μισή μοίρα να έχει χάσει, που εγώ το βλέπω να έχει χάσει 5 μοίρες το καράβι, τι θα γίνει όταν θα κληθούν οι κατασκευαστές των οπλικών συστημάτων που φοράει επάνω η τουρκική φρεγάτα, Ιταλοί, Ελβετοί, ανάλογα στα συστήματα, θα κληθούν να πάνε να ξαναρρυθμίσουν τα πλοία, τι θα μας πούνε. Θα είναι ένας κοινός Τενεκέση και Kemal Reis, σας το λέω.
και μαθαίνω, διάβαζα μάλλον, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες και εσύ, ότι είναι δύσκολες και οι ώρες και για τον κυβερνήτη του Κεμάλ Ρέις της τουρκικής φρεγάτας. Βέβαια, διότι αυτό που πήγε να κάνει ήταν έγκλημα. Οι ανθρώπους σαν τον καπετάν Γιάννη θα πρέπει να τους έχουμε Ευαγγέλια και να τους έχουμε ιερές αγελάδες. Και δεύτερον, εάν κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι για να εξοφλήσουν γραμμάτια σε αυτούς που ήθελαν να παρουσιάσουν επί μέρες την υπόθεση Λίμνος και Μάλ Ρέις ως καζάν-καζάν, να ξέρουν ότι θα βρουν απέναντί τους όλα τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των Ελλήνων καπεταναίων. Μάλιστα. Και ας μετρήσουν πώς είμαστε. Σας, δεν μπορούμε να παίζουμε πολιτική στις πλάτες του ένδοξου πολεμικού ναυτικού και γενικώς του ελληνικού στρατού. Ανθρώπους με τους οποίους, αν μη τι άλλο, μόνο ασφάλεια νιώθουμε, κυρία Δαλή. Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη ασφάλεια ως Έλληνας, επειδή ξέρω ότι εκεί έξω... Και περήφανη φυσικά ως λαός. Είναι 80 άτομα σαν τον καπετάν Γιάννη στις θάλασσές μας.